Καλησπέρα σας, στο Ηλίδια Web TV και πάλι μαζί σας και την εκπομπή με θεματολογίας με τον Νίκο Σαλονίτη. Η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη, είναι διαφορετική και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα με την καλεσμένη μας. Αφορά την ύπαρξη του κόσμου, αφορά την νομοτέλεια, αφορά το πώς και γιατί υπάρχουν τα πάντα στον πλανήτη και στο σύμπαν γενικότερα. Η κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα με την κυρία Γιαδανού που είναι μαζί μου αφορά κυρίως τα περίφημα κείμενα τα οποία μας έχει παραδώσει ο Αρτέμις Σόρας και θα κάνουμε μια ανάλυση πάνω στο συγκεκριμένο έργο το οποίο λέγεται «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600». Κυρία Γιαδανού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι τιμή μου και χαρά μου που συμμετέχω στην εκπομπή σας. Η τιμή είναι δική μας. Κυρία Γιαδανού, το θέμα σήμερα που θα επιχειρήσουμε έστω και στον λίγο χρόνο που έχουμε να συζητήσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται, ειδικά στις μέρες μας που είναι οι μέρες αφύπνισης, μέρες που όλο και περισσότεροι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, που θέλουν να ξέρουν κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία τους διδάξαν στα σχολεία, να το πω έτσι απλά. Πράγματι, κύριε Σαλονίτη, θα μιλήσουμε για το έπος του Αρτέμι Σόρα, τον Ελλάνιο Κόσμο 600, που είναι ένα έργο το οποίο μας αποκαλύπτει τεράστια μυστικά. Μυστικά τα οποία και για μας είναι πρωτόγνωρα και ήταν τελείως άγνωστα. Και γι' αυτό αποτελεί ένα τεράστιο κίνητρο για το κάθε αναγνώστη να το αναζητήσει το βιβλίο αυτό, είτε να το κατεβάσει από την ιστοσελίδα εθερικηgraphi.gr, είτε ακόμη καλύτερα να το προμηθευτεί για να έχει στο σπίτι του ολόκληρο τον τόμο και να τον μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια. Μάλιστα. Να πούμε εδώ, κύριε Γιαδανού, ότι ο Αρτέμις Σόρας στα τελευταία χρόνια που ήταν μακριά μας, να το πω έτσι απλά, και τον χρόνο που πέρασε μέσα στη φυλακή, έγραφε ασταμάτητα μια σειρά από έργα, τα οποία ξεπερνούν τον αριθμό των 100.000 σελίδων, αν δεν κάνω λάθος, χειρογράφων. Και υπάρχει μια ομάδα η οποία μαζεύει αυτά τα χειρόγραφα και τα μετατρέπει σε βιβλία, τα οποία, όπως είπατε, είναι και δημοσιευμένα, να τα κατεβάσει κάποιος να τα δει ελεύθερα στο διαδίκτυο, στη σελίδα εθερικηgraphi.gr. Ναι, βεβαίως, και μπορεί κάποιος να το παραγγείλει μάλιστα. Υπάρχουν ειδικές αναφορές και πηγές που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο, γιατί αξίζει να έχεις ένα τέτοιο έργο στη βιβλιοθήκη σου. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι είναι ιστορική σημασίας και αυτό θα το αντιληφθεί ο κόσμος στο προσεχές διάστημα και τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Να πούμε ότι μέσα από το έργο του Αρτέμι Σόρα, κύριε Σαλονίτη, μας αποδεικνύεται η δομή και η σύσταση του κόσμου μας. Και πώς μας αποδεικνύεται? Μέσα από κωδικά αριθμητικά αποτελέσματα και μέσα από τη γεωμέτρηση ενιών και συμβόλων. Είναι ένας μοναδικός τρόπος απόδειξης και αποκάλυψης που μας δίνει πληροφορίες και μυστικά που αφορούν την κοσμοθέασή μας και αφορούν και το ατομικό μας κομμάτι, γιατί και εμείς ως οντότητες είμαστε αναπόσπαστο μέρος αυτού του τεράστιου μοναδικού σύμπαντος, του τεράστιου κόσμου, του Ελλάνιου Κόσμου 600. Όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου και όπως αποδεικνύεται. Προσωπικά οδηγήθηκα διαβάζοντάς το στο συμπέρασμα ότι μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα βιώνει σε ένα μάτριξ, σε μία επίπλαστη πραγματικότητα με λίγα λόγια, στην οποία μας έχουν σκόπιμα εγκλωβίσει οι σημερινοί επικυρίαρχοι, τα κέντρα που αποφασίζουν και που ρυθμίζουν το τι θα διδαχτούμε στα σχολεία και το τι είδους ενημέρωση θα έχουμε μέσα από όλες τις πηγές πληροφόρησης. Γι' αυτόν τον λόγο έχει τεράστια σημασία να σπάσουμε αυτό το μάτριξ, να έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητα που μας περιβάλλει και μέσα από αυτήν θα κατανοήσουμε και τη δική μας πραγματικότητα. Μάλιστα. Καταρχήν, κυρία Γιαδανού, οι αρχαίοι
αναφέρονται στην κοσμοθέαση, στα κείμενά τους. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά από το σχολείο δεν θυμάμαι ποτέ να έχω ακούσει αυτή τη λέξη μέσα στα βιβλία, η κοσμοθέαση, ενώ για τους αρχαίους ήταν μάλλον η βασικότερη, ήταν η βάση, έτσι. Τι εννοούμε λέγοντας κοσμοθέαση, κυρία Γιαδανού? Κοσμοθέαση, το λέει και η λέξη, είναι η θέαση των κόσμων. Mm-hmm. Η θέαση των συμπάντων, η θέαση των γαλαξιών, η θέαση των ηλιακών συστημάτων, η θέαση των πλανητών και η θέαση του ίδιου μας του εαυτού, του ανθρώπου ως δημιουργήματος, που είναι όλα αυτά που αναφέραμε, είναι ιώτα τέλεια δημιουργήματα του σύμπαντος κόσμου, έτσι, και βγαίνουν με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Με λίγα λόγια, στην δημιουργία δεν υπάρχει τυχαιότητα, κυρία Σαλονίτη. Και τι σημαίνει λοιπόν κοσμοθέαση? Η κοσμοθέαση σημαίνει οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό και προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις μας και γίνεται αντιληπτό μέσω νοητικής διεργασίας. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, η κοσμοθέαση δεν μπορεί να είναι ούτε θρησκεία ούτε δόγμα. Mm-hmm. Μιλάμε για το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος τον κόσμο που τον περιβάλλει. Υπάρχει δηλαδή μια γνώση γύρω από αυτό, γύρω από το σύμπαν και γύρω από τον κόσμο, την οποία ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται στον βαθμό που είναι σε θέση να αντιληφθεί. Όπως το λέτε, είναι αντιδιαμετρικά αντίθετο, δηλαδή, έτσι, η γνώση με την πίστη, δηλαδή κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις αλλά το πιστεύεις, λέγεται δόγμα, και κάτι το οποίο το γνωρίζεις πολύ καλά, επειδή ακριβώς το βλέπεις και το επεξεργάζεσαι διανοητικά και το καταλαβαίνεις και το αντιλαμβάνεσαι, αυτό είναι πραγματικά κοσμοθέαση, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχε μια γνώση η οποία ήταν στη διάθεση των προγόνων μας. Υποψιαζόμαστε ότι με τα χρόνια, μετά από κάποιες καταστροφές, ο κόσμος γύρισε ξανά σε πρωτόγονες καταστάσεις και προσπάθησε να επανακτήσει την πρόοδο που είχε παλιά. Και βεβαίως όλη αυτή η γνώση, κύριε Σαλονίτη, είναι ελάνια. Έτσι, δεν ονομάζουμε αυθαίρετα τον κόσμο μας ως ελάνιο κόσμο 600. Προκύπτει και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλοι οι πλανήτες που μας περιβάλλουν έχουν ελληνικά ονόματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι παραξενεύει ανθρώπους που δεν έχουν σκεφτεί και δεν έχουν μελετήσει πάνω σε αυτή τη βάση, κυρία Γιαδουνού, γιατί όλοι οι πλανήτες και όχι μόνο οι πλανήτες έχουν ελληνικά ονόματα. Ναι, πράγματι, υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Και προφανώς και υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που δεν επιτρέπουν στους επικυρίαρχους να δώσουν δικές τους ονομασίες, αν και τελευταία παρατηρούμε κάποια τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Να πούμε έτσι μια γενική πληροφορία, ότι επειδή μιλήσαμε για κάποιο σχέδιο δημιουργίας, στο σύμπαν το δικό μας που ονομάζεται Άρτεμι υπάρχει μια συμπαντική μήτρα, που είναι η μήτρα της δημιουργίας όλων των δημιουργημάτων που υπάγονται μέσα στο σύμπαν μας Άρτεμι. Ουσιαστικά πρόκειται για τον Σύριο, mm-hmm. που είναι ένα σύμπλεγμα τριών αστέρων, ο Σύριος Α, ο Σύριος Β και ο Σύριος Γ, που εδώ θα νοήσουν όλοι οι τηλεθεατές μας ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μας έχουν αποκαλυφθεί από τη σύγχρονη αστρονομία. Λοιπόν, αυτό το σύμπλεγμα λοιπόν των τριών αστέρων δρά ως γεννήτρια ουσιαστικά και με τεράστια ποσά ενέργειας παράγει και τροφοδοτεί όλα τα δημιουργήματα του σύμπαντός μας, είτε μιλάμε για ήλιους, είτε μιλάμε για γαλαξίες, είτε για ηλιακά συστήματα, είτε για πλανήτες, είτε και για ανθρώπους και ζώα. Έτσι, τα πάντα και φυτά όλα παράγονται από αυτή τη συμπαντική μήτρα. Το χαρακτηριστικό λοιπόν αυτού του μηχανισμού είναι ότι όλα τα πάντα είναι απόλυτα γεωμετρημένα και ακολουθούν κάποιους κανόνες, τους κανόνες, την αληθινή ισοζυγία
θα δανειστώ κάποια στοιχεία ακριβώς όπως τα έχει γράψει ο Αρτέμις Όρας, γιατί προφανώς αυτές οι πληροφορίες δεν είναι δικές μου, έτσι, υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Μιλάμε για αληθινά γεωμετρημένα και στερεωμένα στην απόλυτη ακρίβεια της μεσότητας της υπερνόησης της Ελλάνιας θείας δημιουργίας. Έτσι, όλα τα πάντα λοιπόν είναι σε μία τάξη και ακολουθούν την αληθινή ισοζυγία όρκων νόμων. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια δομή δηλαδή σε όλα αυτά. Σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο όπως είπατε και νωρίτερα. Υπάρχει μια δομή λοιπόν η οποία και μια νομοτέλεια, μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ αν θέλετε αυτή τη λέξη, έτσι, που διέπει όλα αυτά τα, όλους αυτούς τους κόσμους, έτσι, όλα αυτά τα φάσματα. Ακριβώς, και αυτό ισχύει για όλες τις υποδιαιρέσεις όπως λέτε, από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη, και βεβαίως ξεκινάει από την αρχή της αρχής των πάντων, γιατί όλα ξεκινούν από κάποια αρχή. Κατανοούμε κυρία Σαλονίτη ότι όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει δόγμα η Ελλάνια κοσμοθέαση και ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία εκθέτουμε τώρα στην εκπομπή και μοιραζόμαστε με βάση το βιβλίο του Αρτέμις Όρα, ότι θα μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε στο μέλλον μέσω ερευνητικών δεδομένων, όταν θα είναι οι επιστήμονες ελεύθεροι να επιτελέσουν ανεμπόδιστα το έργο τους. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το εμπόδιο ότι δεν μπορεί ο επιστήμονας να ερευνήσει και να βγει να πει πορίσματα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με το status quo, ας πούμε, με την γνώση την οποία μας έχει σερβιριστεί. Υπάρχει η πολιτική, δηλαδή, με πει μικρό, η οποία φρενάρει την επιστημονική γνώση να βγει προς τον κόσμο, αυτό μας λέτε, έτσι. Γιατί οι επιστήμονες σίγουρα ερευνούν και βρίσκουν, αλλά έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις εξακριβωμένες που αυτή η γνώση καπελώνεται και κρύβεται τελικά, έτσι. Άρα δεν ξέρουμε σε ποιο επίπεδο πραγματικά η επιστήμη έχει ήδη ερευνήσει τα πράγματα αυτά, βεβαίως. Έτσι, να πούμε κάποια βασικά σημεία. Βλέπω τώρα το σχήμα που έχετε και προβάλλετε. Να πούμε ότι ο κόσμος μας, επειδή είπαμε ότι δεν είναι χαοτικός και αδιαμόρφωτος, να πούμε και το σχήμα του, έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα. Έχει μια σφαιρική μορφή και πλαισιώνεται από ένα 12έδρο στερέωμα, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Ουσιαστικά είναι 12 πεντάεδρα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και περιβάλλονται από έναν θόλο. Ουσιαστικά έχουμε 12 πεντάεδρες πυραμίδες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους σε ένα κεντρικό σημείο αρχής, που είναι, εφόσον είναι 12 τα σημεία αυτά που ενώνονται, είναι το 13ο σημείο, το σημείο της ένωσης, και μιλάμε για το πιο λαμπρό σημείο της Ελλάνιας δημιουργίας που ονομάζεται Όλυμπο. Μάλιστα. Είναι η αρχή και το κέντρο, η αρχή των πάντων θα λέγαμε, η αρχή της σφαιρικής κυβιστικής ανάπτυξης και μορφοποίησης του ελλάνιου κόσμου μας, και για το λόγο αυτό το 13 έχει ιδιαίτερη σημασία ως κωδικός και είναι γνωστό και με άλλες ονομασίες, όπως ο 13ος, το άρητο εν, ο ωμέγα, ο έλλην. Ουσιαστικά πρόκειται για την γενεσιουργό αιτία των πάντων. Και όπως μας λέτε κυρία Γιαδανού, δηλαδή μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχει απόδειξη για όλα αυτά, δηλαδή αποδεικνύονται αυτά τα πράγματα. Αποδεικνύονται με αριθμητικά δεδομένα, που οι αριθμοί δεν κάνουν ποτέ λάθος, και με γεωμέτρηση συμβόλων και ενιών, που εκεί συναντάμε μια ταύτιση και μια σύμπτωση, που σύμπτωση στην περίπτωσή μας δεν σημαίνει τύχη, αλλά αντίθετα σημαίνει πτώση πολλών δυνάμεων ταυτόχρονα, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με απόδειξη. Να πούμε ότι το βιβλίο είναι χίλιες περίπου σελίδες, ή αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια πραγματικά πολύ ευρεία αναπαράσταση αριθμών. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δομή πραγματικά, αξίζει πραγματικά κάποιος να μελετήσει, θεωρώ. Και καταλήγουμε σε συμπεράσματα δηλαδή πραγματικά τεράστια σημασία, κυρία Γιαδανού.
Αυτό που έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος, πώς καταλήγουμε στο δωδεκάθεο. Διότι πολλοί κόσμος μας αποδίδει την ρετσινιά του δωδεκαθεϊστή, πράγμα το οποίο δεν μας χαρακτηρίζει καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει δόγμα, έτσι, δεν υπάρχει θρησκεία. Ουσιαστικά τι είναι οι 12 Ολύμπιες υπερδυνάμεις? Είναι κωδικές ονομασίες υπεριδιοτήτων, δυνάμεων, οι οποίες διέπουν αυτό το σύμπαν που έχει τη μορφή δωδεκαέδρου, όπου σε κάθε μία έδρα του δωδεκαέδρου, σε κάθε πυραμίδα, αντιστοιχεί μία Ολύμπια υπεροντότητα, οι οποίες είναι γνωστές σε εμάς με τα κωδικά τους ονόματα. Μιλάμε για τα ονόματα Δία, Ήρα, Αφροδίτη, Απόλλωνα, Ποσειδώνα, Αθηνά, Εστία, Ερμή, Άρτεμη, Δήμητρα, Άρη, Υφάιστο. Όπου ως υπεριδιότητες αυτές οι οντότητες εμφανίζονται στον Έλλην άνθρωπο ως οι 12 αξίες. Να πούμε ότι όταν λέτε Έλληνα άνθρωπο, προφανώς δεν εννοείται τον Έλληνα όπως τον αντιλαμβάνομαστε σήμερα γεωγραφικά, έτσι. Εννοούμε τον άνθρωπο που είναι φτιαγμένος από φως και προορίζεται να δει το φως. Μάλιστα. Είναι ο άνθρωπος που διέπεται από τις ιδιότητες, από τις ιδιότητες αυτές, από τις αξίες ουσιαστικά. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και βεβαίως αυτό ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το DNA το ελάνιο. Άρα λοιπόν αυτές οι 12 υπεροντότητες όπως τις λέτε κυρία Γιαδανού ουσιαστικά έχουν επίδραση σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης, έτσι, σε όλα τα φάσματα, σε όλους τους κόσμους, έτσι, αυτό μας λέτε. Ναι, ακριβώς. Και αυτή η απόδειξη αυτού είναι ότι και εμείς οι άνθρωποι είμαστε δημιουργημένοι με βάση αυτές τις ιδιότητες. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς, αν αναγνωρίσει ότι αυτές οι ιδιότητες υπάρχουν μέσα του, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει τη γενεσιουργό αιτία, έτσι. Είναι όπως το διαμάντι που είναι ο Έλλην άνθρωπος, όπως πληροφορούμαστε μέσα από το έργο του Αρτέμις Ωρα, αναγνωρίζει το δημιουργό του που είναι ο Αδάμαντας. Από τη στιγμή που έχεις επαφή με τις αξίες σου, δηλαδή από τη στιγμή που έχεις λογική, ελευθερία, ισότητα, αρετή, αρμονία, αισθητική, ανδρεία, ευδαιμονία, γνώθης αυτών και δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποια. Εφόσον λοιπόν έχεις αυτές τις ιδιότητες και έχεις αυτογνωσία ότι διέπεσαι από αυτές τις ιδιότητες, είναι το πιο φυσικό να αναγνωρίσεις ότι εφόσον είσαι κομμάτι του σύμπαντος κόσμου, ότι αυτές με κάποιο τρόπο επενεργούν επάνω σου αυτές οι αξίες. Άρα δηλαδή κάθε τέτοια υπεροντότητα ουσιαστικά αντιστοιχεί με μία αξία, μας λέτε, από το αξιακό αυτό σύστημα των 12 αξιών, έτσι κυρία Γιαδανού. Έτσι ακριβώς. Άρα αυτά είναι πράγματα που έχουμε μέσα μας σαν άνθρωποι, έτσι. Σωστά. Γεννιόμαστε με αυτά, έτσι. Έτσι, έτσι. Και κάθε φορά που είμαστε μακριά από αυτόν τον άξονα ή για κάποιο λόγο κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς, δηλαδή βλέπουμε το δίκαιο αλλά αφήνουμε να εξελιχθεί και δεν κοιτάμε να το επαναφέρουμε το δίκαιο στη θέση του, έτσι. Κάνουμε τα στραβά μάτια, παραδείγματος χάρη, να το πούμε πολύ απλά, σε αδικίες, σε παράλογες συμπεριφορές ή υιοθετούμε εμείς παράλογες συμπεριφορές ή παράλογα μυθεύματα και ζούμε έξω από τις αξίες μας. Όταν το κάνουμε αυτό συνήθως, ερχόμαστε σε σύγκρουση με το εσωτερικό εγώ μας. Μάλιστα. Και εφόσον λοιπόν αντιληφθούμε πόσο μεγάλη σημασία έχει να βιώνει ο άνθρωπος με βάση τον άξονα των αξιών του, κερδίζει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του, κυρία Σαλονίτη. Και προφανώς, βιώνει τη μεσότητα. Και προφανώς ερχόμενος κάποιος σε σύγκρουση με τον εαυτό του, το πραγματικό, το εγώ του που λέτε, έτσι κυρία Γιαδανού, ουσιαστικά έρχεται και αντιμέτωπος με όλη την ομοτέλεια, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια δυσαρμονία μέσα στην ομοτέλεια, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Έτσι είναι.
Ασφαλώς και δυστυχώς δεν υπάρχει τύχη, οπότε κακώς χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Ο κόσμος είναι σε απόσταση αυτή τη στιγμή από τις αξίες του. Είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στο να υιοθετεί πράγματα που δεν αποδεικνύονται. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ουσιαστικά δεν ζει στο παρόν ο κόσμος γι' αυτόν τον λόγο. Ζει σε μία χρονόφουσκα μέσα σε ένα μάτριξ, όπως είπαμε. Δεν νομίζω να διαφωνήσουν πολύ με αυτό, ότι δηλαδή οι άνθρωποι σε μεγάλο ποσοστό ζουν έξω από τις αξίες που πραγματικά αυτές γεννηθήκαν έτσι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κατανοητό και όλοι το βλέπουν, ασχέτως του αν θλίβονται ή όχι με αυτό. Να πούμε λίγο, να περιγράψουμε λίγο τον κόσμο μας, έτσι, για να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες. Μέσα από το έργο του Αρτέμις Ωρα μαθαίνουμε ότι καταρχάς υπάρχουν άπειροι κόσμοι και άπειρα σύμπαντα. Έτσι. Με το δικό μας σύμπαν ονομάζεται Άρτεμι. Καιρός να μάθουμε και τις κωδικές ονομασίες. Μάλιστα. Σε κάθε σύμπαν περιέχονται άπειροι γαλαξίες και ο δικός μας γαλαξίας ονομάζεται Ιριδανός. Υπάρχουν άπειροι γαλαξίες και μέσα υπάρχουν άπειρα ηλιακά συστήματα. Με το δικό μας ηλιακό σύστημα να ονομάζεται Απόλλων. Επίσης υπάρχουν άπειροι πλανήτες γενικώς, αλλά ο δικός μας πλανήτης έχει όνομα και ονομάζεται Δήμητρα. Αυτά πράγματα που δεν είχαν ακουστεί ποτέ πριν πραγματικά. Έτσι. Είναι άρα απόλυτα λογικό να έχει ο πλανήτης μας όνομα και να μην χαρακτηρίζεται γενικά ως Γη, γιατί Γη έχουν όλοι οι πλανήτες. Ουσιαστικά είναι η χθόνα. Και μάλιστα έχουν, η Γη έχει και υποχθόνιο τμήμα και καταχθόνιο τμήμα, που είναι το ενδιάμεσο μεταξύ υποχθόνιου και χθόνας και βεβαίως και η χθόνα. Άρα εμείς που ζούμε εξωτερικά ονομαζόμαστε εξωγήινοι. Εάν ζούσαμε μέσα στη Γη θα ονομαζόμασταν καταχθόνιοι. Προφανώς εννοείται για άλλα φάσματα αυτή τη στιγμή. Μιλάτε για άλλα πεδία έτσι, ύπαρξης και όχι όπως γνωρίζουμε τον άνθρωπο, έτσι, όταν λέτε υποχθόνοι, ας πούμε. Κάτι. Ενδεχομένως μέσα στη χθόνα μας να ζουν και άνθρωποι και να μην το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Έχουμε δει κάποια τούνελ. Δεν ξέρω αν... Ναι, είναι οι μέρες παράξενες, ακούγονται πολλά, θα δούμε. Οι μέρες πραγματικά είναι παράξενες, ναι. Και πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξουν κάποιες αποκαλύψεις, αν και εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Εκεί που είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που μπορούμε να μοιραστούμε με τους ανθρώπους. Ας πούμε, αυτό που έχει σημασία να δώσουμε μέσα από το έργο του Αρτέμις Ωρα είναι ότι οι συνειδητότητες δεν περιορίζονται στην ζωή που ζούμε στην Δήμητρα, στην Γαία Δήμητρα, στο συγκεκριμένο πλανήτη που βρισκόμαστε, αλλά κάλλιστα μπορούν να ενσαρκωθούν σε μία επόμενη ενσάρκωση σε κάποιο άλλο σύμπαν, σε κάποιο άλλο γαλαξία και σε κάποιο άλλο πλανήτη. Μάλιστα. Ωστόσο, όλες οι υποδιαιρέσεις που έχουμε αναφέρει και η Γη περιβάλλονται από έναν αδιαπέραστο θόλο, κύριε Σαλονίτη. Και για το λόγο αυτό όλα τα δημιουργήματα, τα ιώτα δημιουργήματα, είναι πλήρως προστατευμένα. Μάλιστα από αυτόν τον θόλο τίποτα δεν μπορεί να τον διαπεράσει, ούτε να εισέλθει, ούτε να εξέλθει, χωρίς να πάρει την άδεια από τους θεούς δημιουργούς, από τις δυνάμεις που διέπουν όλη τη λειτουργία του συστήματος. Μάλιστα. Προφανώς και αυτό είναι σε μια άλλη σφαίρα, έτσι, δηλαδή η άδεια δεν είναι όπως είμαστε τώρα να ζητήσω μια άδεια να μου δώσεις, ναι. Έτσι, μιλάμε για κάτι διαφορετικό σε άλλη βάση και με άλλες προϋποθέσεις και. Ναι. Επίσης μαθαίνουμε για τα 11 αθάνατα μέρη του σώματος, έτσι, που είναι το ενσυνείδητο, το υποσυνείδητο, το επισυνείδητο, το ασυνείδητο, το χρονοσυνείδητο, το κοσμοσυνείδητο, το κοσμοϋποσυνείδητο, το κοσμοεπισυνείδητο, το κοσμοασυνείδητο και το κοσμοϋπερσυνείδητο.
που ουσιαστικά είναι τα θάρρα μέρη, ενώ το σαρκείο μας είναι το μοναδικό μέρος από τα 12 μέρη που είναι το φθαρτό μέρος. Ουσιαστικά οι συνειδητότητες είναι αθάνατες, οι ελάνιες συνειδητότητες. Είναι φοβερές οι αποκαλύψεις. Βεβαίως. Μέσα σε λίγη ώρα, βέβαια, εμείς δεν μπορούμε δεν μπορείτε να μας πείτε έτσι αναλυτικά πολλά πράγματα. Προσπαθείτε να δώσετε μια γενική εικόνα του ποια είναι η δομή τελικά, πώς περίπου είναι η δομή, για να δοθεί το κίνητρο σε κάποιον θεατή να κατεβάσει το βιβλίο ή να το αγοράσει για να το διαβάσει. Έτσι. Μια συμπληρωματική πληροφορία είναι ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι 13. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι και στο δικό μας ηλιακό σύστημα οι πλανήτες είναι 12 συν ένας ο ήλιος, πάμε σε 13 σώματα. Mm-hmm. Εν τούτης, από το σχολείο έχουμε διδαχτεί ότι είναι 9 οι πλανήτες. Τουλάχιστον αυτό συνέβαινε όταν εγώ παρακολουθούσα τα σχολικά βιβλία όταν είχα τα παιδιά μου μικρά. Έτσι. Τώρα μαθαίνουμε ότι αρχίζουν και ανακαλύπτουν κάποιους ακόμη. Ναι, δεν έχω μείνει πίσω στην πληροφόρηση γιατί τρέχουν αυτά τα πράγματα, είχαν ανακοινωθεί 11 πλανήτες, αλλά υπάρχει ένας 12ος που ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά ακόμα δεν τον έχουμε βρει, υποτίθεται, έτσι. Και όλος παραδόξος, κυρία Γιαδανού, όλοι αυτοί οι πλανήτες, και οι παλιοί και οι καινούργοι που βρέθηκαν, παίρνουν ένα ελληνικό όνομα πάντα, έτσι. Έτσι. Αρχαίο ελληνικό όνομα. Το ίδιο μοντέλο, όπου περιβάλλονται... περιβάλλεται ένας ήλιος από 12 άλλα πλανητικά σώματα, το συναντάμε και στο Σύριο, που είναι, όπως είπαμε, η συμβατική μήτρα της δημιουργίας μας, όπου ο κάθε ένας από τους τρεις Σύριους, οι περίονες, περιβάλλεται από 12 ίονες ήλιους. Μάλιστα. Το ίδιο μοντέλο δηλαδή, είναι το ίδιο μοντέλο. Το ίδιο μοντέλο ακριβώς. Και παντού είναι το ίδιο μοντέλο, όπως φαίνεται, κυρία Γιαδανού. Έτσι. Να πούμε και για ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα δώσει την εξήγηση για το πώς γίνονται όλες αυτές οι εφαρμογές, είναι η ύπαρξη του εθέρα, κύριε Σαλονίτη. Δηλαδή, ο κόσμος μας δεν είναι κενός. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα συστατικό που είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι σαν το μέσο δηλαδή, σαν το μέσο. Ακριβώς. Mm. Και είναι ο εθέρας αυτός και όλες οι ιδιότητες του σύμπαντος οφείλονται στην ύπαρξή του ουσιαστικά. Ωστόσο, η ύπαρξη του εθέρα, όπως κάνοντας μια έρευνα θα διαπιστώσει ο κάθε τηλεθεατής, δεν μας είναι γνωστή από την επιστημονική κοινότητα. Και αρκετοί επιστήμονες παραδέχονται ότι έχει σκόπιμα αποσιοποιηθεί η ύπαρξή του. Παρόλο που μόνο χάρη στον εθέρα μπορούν να εξηγηθούν φαινόμενα όπως είναι η έλξη που υπάρχει από απόσταση, όπως είναι τα μετεωρολογικά φαινόμενα, και άλλα φαινόμενα, η έλξη, η βαρύτητα, με συγχωρείτε, η βαρύτητα και άλλα φαινόμενα. Και μιλάμε και για πεδίο που δημιουργείται από τον εθέρα, κυρία Γιαδανού, έτσι, όχι μόνο ως μέσον, δηλαδή γενικώς υπάρχει, αλλά υπάρχει και είναι και διαμορφωμένο, έτσι, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Έτσι, οι πρόγονοι μας γνώριζαν για τον εθέρα, ο Πλάτωνας το αναφέρει ως το πέμπτο στοιχείο της φύσης, μαζί με τη γη, τη φωτιά, τον αέρα και το νερό. Είναι το πέμπτο κατά σειρά και γι' αυτό το χαρακτηρίζει ως πεμπτουσία. Έτσι, ταυτίζεται με τον θεϊκό αριθμό που είναι το 5, που είναι, θεωρούνταν θεϊκός αριθμός, σύμφωνα με τους Πυθαγόριους και σύμφωνα με την Ελλάνια γραμματεία και επιστήμη. Και είναι αυτό το οποίο περιβάλλει λοιπόν τα πάντα. Και γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε και το χαρακτηρισμό της Ελλάνιας γραφής μας ως εθερική γραφή, γιατί ο εθέρας δεν περιορίζεται μόνο στην ύλη, επεκτείνεται και προς το πνευματικό κομμάτι.
Μάλιστα. Ουσιαστικά ο εθέρας είναι το υπόβαθρο μέσα από το οποίο μορφοποιείται η ύλη, μορφοποιούνται οι ενέργειες, οι ενέργειες όλων των μορφών ζωής. Θεωρώ πως η επιστήμη έχει προχωρήσει σε έναν βαθμό στη μελέτη του εθέρα, απλώς αυτό όπως είπατε και πριν κύριε Γιαδόνου δεν εξωτερικεύεται στον κόσμο, έτσι. Ενδεχομένως να γίνεται και χρήση αυτής της γνώσης από κάποιους ανθρώπους χωρίς να είναι γνωστό σε εμάς τους υπολείπους, να το πω έτσι. Κάνοντας μια έρευνα κύριε Σαλονίτη, διαπίστωσα ότι υπάρχει τέτοιος φόβος στο να αναφερθούν οι επιστήμονες στο συστατικό αυτό με την ονομασία αυτή, διότι θεωρείται ταμπού. Βλέπω ότι, ας πούμε, διάβασα ότι ο Βίλχελμ Ράιχ, που επίσης δέχτηκε μεγάλο πόλεμο, μάλιστα τον συνέλαβαν και τον σκότωσαν στη φυλακή λίγο πριν βγει, είναι. Ναι, χωρίς αποδείξεις. Αυτός μετονόμασε τον εθέρα ως οργόνη, αν δεν κάνω λάθος. Ουσιαστικά βρίσκουν κάποια ευρήματα και τα μετονομάζουν με κάποια άλλη ονομασία. Παρ' όλα αυτά, έχει ωραία... παραπέψει στην αλήθεια. Ναι, ναι, έχουν γίνει πάρα πολλές θεραπείες χιλιάδων ανθρώπων εκείνες τις ημέρες, μέχρι που συνελήφθη κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, ο Ράιχ δεν έχει αναφερθεί ποτέ στον εθέρα ως πεδίο, κύριε Γιαδανού. Απλώς μίλησε για μια ενέργεια την οποία και συσσόρευε. Επιστημονικά δούλευε. Έτσι, αυτό έτσι όπως το έλεγε. Αλλά για το πεδίο δεν μίλησε ο Ράιχ. Κάποιοι άλλοι μετέπειτα από το Ράιχ ενδεχομένως έχουν μιλήσει, συνεχιστές. Έτσι. Και άλλοι πολλοί είναι. Δεν είναι μόνο ο Ράιχ. Απλά πρέπει να κάνει κανείς μια έρευνα για να τα βρει όλα αυτά. Να πούμε ότι παρόλο που... πώς λειτουργεί τώρα όλο αυτό, να δώσουμε λίγο να καταλάβει ο κόσμος, ότι μπορεί να υπάρχουν γενικές, ένα γενικό σχέδιο για κάθε δημιούργημα. Ωστόσο... υπάρχει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τα φάσματα και τις συχνότητες χρωμάτων και ενεργειών. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την τόσο μεγάλη ποικιλία που υπάρχει στον κόσμο μας. Μάλιστα. Έτσι. Δεν βγαίνουμε όλοι το ίδιο μέσα από αυτό το σχέδιο δημιουργίας. Βγαίνουμε διαφοροποιημένοι. Με μεγάλες διαφοροποιήσεις. Και δεν έχει και περιορισμό αυτό, κυρία Γιαδανού, η συχνότητα, δηλαδή αν θα πάει πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά, δεν φαίνεται να υπάρχει περιορισμός πραγματικά. Απλώς εμείς με τα μάτια μας, τα αυτιά μας και όλα τα υπόλοιπα όργανα τα οποία διαθέτουμε, μπορούμε να δούμε, να ακούσουμε, να διακρίνουμε ένα συγκεκριμένο φάσμα κάθε φορά. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει πως αυτό είναι έτσι, δηλαδή συνεχίζεται όλη αυτή η νομοτέλεια και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Έτσι είναι και δεν υπάρχει ταβάνι όπως είπατε κυρία Σαλονίτη. Υπάρχει ένας χώρος, ένα πεδίο όπου ο άνθρωπος μπορεί με ελεύθερη βούληση να ανεληχθεί πραγματικά όσο το επιθυμεί. Δεν υπάρχει περιορισμός πράγματι. Με την νόησή του. Και να φτάσει ως την αθανασία. Με την νόησή του προφανώς εννοείται έτσι. Γιατί νόησή του, το σώμα όπως το αντιλαμβανόμαστε, το δέκατο σώμα, το θνητό, έχει περιορισμένες δυνατότητες, έτσι, αλλά ναι. Εννοείται προφανώς, μάλιστα. Ναι, αλλά όταν ζεις μέσα σε αυτή την πνευματική ανάταση, πραγματικά δίνεις ζωή και στο σώμα σου. Δεν μένει ανεπηρέαστο το σαρκείο, γιατί το σαρκείο επιφορτίζεται με όλες τις ασθένειες αυτή τη στιγμή, επειδή ζούμε σε ένα αποστατικό χάος. Μάλιστα. Είμαστε μακριά από τις αξίες. Συντονίζεται στο φάσμα του που αντιστοιχεί, έτσι βεβαίως. Και τα υγρά όλα και οι χημίες του σώματος, όλα αυτά βεβαίως αφορούν σίγουρα αυτούς τους συντονισμούς και αυτή την ομοτέλεια, σίγουρα. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχουν τεράστιες συνέπειες που συνοδεύουν το γεγονός ότι αυτή η γνώση έμεινε κρυφή από τον άνθρωπο. Διότι το ιερατείο φρόντισε σε όλα τα χρόνια που είναι από τη στιγμή της ίδρυσής του και της εγκαθίδρυσής του στον κόσμο, εξεδίωκε τους επιστήμονες, όπως είπαμε, που αποκάλυπταν κάτι διαφορετικό από την θεωρία που ήθελε να περάσει. Δεν ξεχνάμε ότι πρόκειται για το ίδιο ιερατείο που
Εξαιτίας αυτού θανατώθηκαν οι επιστήμονες όπως ο Γαλιλαίος, όπως η Ιπατία, όπως ο Σοκράτης, όπως ο Πυθαγόρας και πολλοί άλλοι και πλήρωσαν πολλοί τη άλλοι, ζωή ναι, τους. που δεν είναι και γνωστοί, Τη σίγουρα, ζωή ναι. τους. Όλη η μεσαιωνική περίοδος είναι μια περίοδος στην οποία μιλάμε για μάγισσες, μιλάμε για στην πυρά, πόσοι άνθρωποι κτλ. Ενδεχομένως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που φέραν γνώση, η οποία έπρεπε πάση θυσία και γρήγορα να κρυφτεί, κυρία Γιαδάνου. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, μην έχει ο κόσμος την αυταπάτη ότι σήμερα έχουμε απακιστρωθεί από αυτό το ταμπού. Και σήμερα οι επιστήμονες που γνωρίζουν την αλήθεια δεν βγαίνουν να την αποκαλύψουν φανερά, κυρία Σαλονίτη, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τη θέση τους, ενδεχομένως να φοβούνται μήπως χάσουν τις χρηματοδοτήσεις τους. Ωστόσο, ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν και ότι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να βγουν δημόσια και να πούνε τις αλήθειες που είναι κρυμμένες. Μόνο που ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γιαδάνου, σήμερα που λέτε για το σήμερα, πλέον δεν περιμένουμε μόνο από του επιστήμονε να μα πούν κάτι, αλλά έχει αρχίσει και ο κάθε μέσο άνθρωπο που δεν είναι επιστήμονα να ψάχνεται, να βρίσκει, να ανακαλύπτει και να εγκαθιδρύει τη γνώση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι για το ιερατείο, όπω το λέτε, ένα πρόβλημα, έτσι. Γιατί άλλο να ξέρει ότι μπορεί να ελέγξει κάποιου ανθρώπου και να ελέγξει τη γνώση, και άλλο να αρχίσει η γνώση να προκύπτει από παντού. Γιατί αυτό βλέπουμε, έτσι. Έχουμε δηλαδή πολλά χρόνια πλέον που το βλέπουμε, έτσι. Ναι, βεβαίως. Παραδείγματος χάρη τώρα με το παράδειγμα που αναφέραμε με τον Εθέρα, θα οδηγήσει σε αφάνταστες εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή που θα αλλάξουν συνολικά τη ζωή μας. Που μπορούν να δώσουν παραδείγματος χάρη ενέργεια με πολύ χαμηλό κόστος ή και άλλες πάρα Ή πολλές και μηδενικό εφαρμογές. ποσοστό. Γιατί Ή και πρόκειται μηδενικό. για μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Έχουν γίνει, Που δεν το επειδή, θέλαμε. έχω ασχοληθεί με το θέμα παλιότερα και έχω δει βίντεο τα οποία τα έχουν κατεβάσει πια, βεβαίως δεν το συζητάμε, και επιστήμονες οι οποίοι παρουσιάσαν μέσα σε πανεπιστημιακή κοινότητα κάποιες συσκευές απέραντης ελεύθερης ενέργειας, αλλά και ανθρώπους, καθημερινούς ανθρώπους που δεν είναι μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν ανακαλύψει τρόπους για ελεύθερη ενέργεια. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις, πραγματικά έχει ξεχυλήσει, αρχίζει και ξεχυλίζει η γνώση, κυρία Γιαδανού. Ναι, θεωρώ ότι οι υπάρχουσες θεωρίες της επιστήμης, τις οποίες αποδεχόμαστε δογματικά, θα αναθεωρηθούν και κάποιες θα επαναπροσδιοριστούν, όπως επίσης και καινούργιες θα διατυπωθούν εκ νέου, έτσι, για να τεθούν στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Πάντως, να πω κι εγώ μια άποψη ότι όπως μέχρι τώρα έχουν οι εξουσιαστές, να τους πω εγώ γενικά, έχουν καταφέρει και έχουν βάλει το νερό στο αυλάκι, αρχίζουν και, δηλαδή έχουν μπει από χρόνια αυτές οι βάσεις, το να ξέρεις ότι θα αγοράσεις το νερό, θα αγοράσεις το ρεύμα, αν μπορέσουν να μας πουλήσουν τον ήλιο αύριο, θα μας τον πουλάνε. Δηλαδή θα σου λέει, για να πάρεις λίγο ήλιο στη θάλασσα, θα είναι έτσι ο κόσμος φτιαγμένος. Είναι το όνειρό του αυτό, έτσι. Να είναι έτσι φτιαγμένο ο κόσμο, ώστε και μόνο που θα βγει στον ήλιο θα πρέπει να δώσει ένα εισιτήριο. Δηλαδή, ή με κάποιο τρόπο θα βρουν κάποιο τρόπο να σου πουλήσουν. Τώρα βλέπετε με τον ήλιο, τα φωτοβολταϊκά π.χ. έτσι. Για να πάρει ελεύθερη ενέργεια, πρέπει να περάσει από αυτού. Ό,τι γνώση δηλαδή και να προκύψει, αυτοί θα προσπαθούν πολύ απλά να την πουλάνε. Λες και είναι κάτι που ανήκει σε κάποιου ανθρώπου ή σε κάποιου ιδιώτες αυτό. Έτσι. Αυτή είναι μια έτσι Αυτό είναι προσέγγιση. ένα τεράστιο πρόβλημα που αναφέρεται. Αυτοί θα κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά από την άλλη πλευρά το μεγάλο πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι ότι ο κόσμος θα αποδέχεται όλα αυτά ως φυσιολογικά. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί αποδεικνύεται ακόμη μια φορά ότι ο άνθρωπος είναι μακριά από τις αξίες, μακριά από τη λογική. Το συνδέεται έτσι. Βέβαια. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να επανατεθεί ο άνθρωπος στην αξιακή του βάση. Μου θυμίζει έτσι ένα φαινόμενο με τον ελέφαντα που αν τον δέσει σε ένα σκοινί και το σκοινί το αφήσει ελεύθερο ή μάλλον το δέσει σε ένα μικρό ξυλάκι, ο ελέφαντας νομίζω ότι είναι δεμένος και δεν φεύγει. Κάτι παρόμοιο περνάει ο άνθρωπος σήμερα. Αυτό συμβαίνει. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει λίγο κατανοητό.
Έχουμε δεχτεί τις τελευταίες δεκαετίες τη θεωρία της σχετικότητας, ότι είναι μια θεωρία κοινά αποδεκτή, έτσι. Η θεωρία αυτή βασίζεται στο αυθαίρετο αξίωμα ότι υπάρχει κενό και εξαιτίας της ύπαρξης του κενού η ταχύτητα του φωτός παραμένει σταθερή. Αυτό το δεχόμαστε αξιωματικά. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι εξαιτίας της ύπαρξης του αιθέρα θα πρέπει να αποδειχτεί εκ νέου αν και κατά πόσο η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή ή όχι. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι οι φυσικές επιστήμες να επαναπροσδιοριστούν, κύριε Σαλονίτη. Έτσι θα φτάσουμε σε πραγματική γνώση και τεχνογνωσία και σε πραγματικά επιτεύγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή μας πουλάνε μυθεύματα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το επιστημονική σε εισαγωγικά, κύριε Σαλονίτη. Διότι μας έχουν πει πάρα πολλά ψέματα. Και αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι η Γη περιβάλλεται από έναν αδιαπέραστο θόλο, όπως μαθαίνουμε μέσα από το έργο του Αρτέμις Ώρα, τον Ελλάνιο Κόσμο 600, που αυτός ο θόλος είναι, δεν μπορεί κανείς να τον διαπεράσει. Αυτό μας φέρνει σε μια πλήρη σύγκρουση με όλες τις πληροφορίες που μας έχουν μεταφερθεί κατά καιρούς για το ότι ο άνθρωπος έχει πατήσει στο φεγγάρι ή έχει πάει μέχρι τον Άρη ή σκέφτεται να πάει ή οτιδήποτε. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι θεωρίες συνωμοσίας, θα πούμε ότι έτσι είχαν χαρακτηριστεί, έτσι, οι θεωρίες που αμφέβαλαν για το αν και κατά πόσο πήγαμε στο φεγγάρι, επιβεβαιώνονται, όπως φαίνεται. Έχουμε δει πολλούς επιστήμονες που έχουν βγει δημόσια και έχουν αναφέρει πάρα πολλά επίσημα επιστημονικά στοιχεία με τα οποία απορρίπτεται το αφήγημα ότι ο άνθρωπος έχει πατήσει το φεγγάρι. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Τώρα το αν είναι ή δεν είναι, εμείς δεν είμαστε ειδικοί να το κρίνουμε, αλλά έχουν στηρίξει αυτές τις απόψεις πραγματικά επιστημονικά, κυρία Γιαδανού. Θα επιχειρήσουμε λιγάκι να διαφωτίσουμε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Για να βάλουμε στη διαδικασία τους τηλεθεατές μας να σκεφτούν με κριτική σκέψη και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Καταρχάς, το δεδομένο είναι ότι από το 1972 δεν ξαναεπιχειρήθηκε κάποιο τέτοιο ταξίδι. Έτσι, το αφήσανε αυτό. Και να πούμε ότι υπάρχουν κάποια στρώματα στην ατμόσφαιρα τα οποία μπορούμε να τα δείξουμε και σε κάποια εικόνα. Yes. Είναι η τροπόσφαιρα, που είναι το πρώτο στρώμα, που εκτείνεται μεταξύ 4 και 10 μιλίων από την χθόνα της Γης, όπου εκεί συμβαίνουν τα καιρικά φαινόμενα. Εν συνεχεία είναι η στρατόσφαιρα, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 10 και 35 μιλίων. Εκεί πετούν τα αεροπλάνα και συναντάμε και το στρώμα του όζοντος. Mm-hmm. Που μας προστατεύει από την υπεριόδια ακτινοβολία. Εν συνεχεία έχουμε τη μεσόσφαιρα, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 35 και 50 μίλια. Και αμέσως μετά είναι η θερμόσφαιρα, η οποία εκτείνεται από τα 50 έως τα 400 μίλια. Μάλιστα. Όπως λέει και η λέξη, η θερμόσφαιρα είναι πάρα πολύ θερμή. Mm-hmm. Μάλιστα, η θερμοκρασία φτάνει μεταξύ 200 έως 500 βαθμών στα κατώτερα τμήματά της, ενώ φτάνει να ανεβαίνει από 500 έως 2.000 βαθμούς στα ανώτερα τμήματά της. Επιστημονικά δεδομένα. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί δεν μπορεί να μείνει τίποτε που να μην ψηθεί στην κυριολεξία. Ή σίγουρα αυτές οι κατασκευές τις οποίες έχουμε δει ότι περάσαν από εκεί, έτσι, αυτές οι κατασκευές που περάσαν από εκεί, πραγματικά είναι αμφισβητούμενο επιστημονικά. Τώρα να αναφέρουμε τα σημεία τήξης των υλικών. Ό,τι είναι κατά. Ναι, δεν έχει νόημα, γιατί ούτως ή άλλως πώς μπορεί να προστατευτεί το ανθρώπινο σώμα όταν είναι να διαπεράσει μέσα από τέτοιες θερμοκρασίες. Είναι οξύμορο, γιατί βλέπουμε ότι κατέβηκαν υποτίθεται και περπάτησαν στο φεγγάρι και ήταν και ατσαλάκωτοι.
με κάποιες λεπτές στολές και σηκώνει πάρα πολύ έρευνα όλο αυτό. Προφανώς, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, είναι αμφίβολο εάν έχουν όντως κάνει όλα αυτά που μας έχουν, που μας έχουν πει, και ήταν απλά ένας τρόπος να δημιουργήσουν όλες αυτές τις εντυπώσεις στον κόσμο την εποχή του ψυχρού πολέμου, και να επιβάλλει η Αμερική την επικυριαρχία της. Να θυμίσουμε εδώ για την ιστορία τη δήλωση του Νικίτα Χρουσόφ το 1960 ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που είπε ότι λογομαχώντας σε υψηλούς τόνους με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Άιζενχάουερ, επειδή τότε είχε καταρρύψει ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος αμερικάνικο, υποτίθεται η Ρωσία, ότι τα ελληνικά τελωνία του διαστήματος περιπολούν γύρω από τη γη μέχρι να έρθει η ώρα της αποκάλυψης. Μήπως βρισκόμαστε σε μια εποχή που θα γίνουν αποκαλύψεις. Ήδη αυτό αποδεικνύουμε σήμερα. Πραγματικά είναι τεράστια ζητήματα, πραγματικά είναι εποχή που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ανοίξει τις δυνατότητες της συνόησής του και να μπει, να σκεφτεί και να εμπιστευτεί την νόησή του, έτσι. Και το βιβλίο, το συγκεκριμένο, το οποίο έργο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, κύριε Γιαδανού, το 600, Αλάνιος Κόσμος 600, είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά ανοίγει τις δυνατότητες αυτές και δίνει στον άνθρωπο τον δρόμους και τρόπους να σκεφτεί για να μπορέσει να προσεγγίσει αυτά τα τεράστια ζητήματα. Σίγουρα, γιατί δεν δίνει μόνο την οδό, δεν ανοίγει την επιστημονική οδό για να δημιουργηθούν πραγματικά επιτεύγματα που θα τεθούν στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, και αντικαθιστώντας όλη τη σάπια γνώση, την άχρηστη γνώση, αλλά δίνει και πληροφορίες και βοηθάει τον άνθρωπο να αποκτήσει αυτογνωσία, κύριε Σαλονίτη. Ακριβώς. Διότι κατανοώντας το πώς είναι δομημένο το σύμπαν, φτάνει στο σημείο να αντιληφθεί τη φυσιολογία του την ίδια. Επίσης, πάβει να είναι επιρρεπής σε δόγματα και σε θεωρίες που προσπαθούν να του επιβάλλουν κάποιοι, και πάβει να νιώθει ανασφάλεια γύρω από το ποια θα είναι η εξέλιξή του, της ύπαρξής του στο μέλλον. Έτσι. Είμαστε θέατες ενός τεράστιου θαύματος που λέγεται άνθρωπος. Εμείς οι ίδιοι δεν κάναμε τίποτα ποτέ για να μάθουμε να μεγαλώνουμε, να περπατάμε, να τρώμε, να πεπτούμε, να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα, να αναπαραγόμαστε, έτσι. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας πραγματικότητας που την έχουμε μέσα μας, τη ζούμε κάθε μέρα και δεν ξέρω πόσοι από εμάς είμαστε σε θέση να το εκτιμήσουμε και να το καταλάβουμε καλύτερα όλο αυτό, κυρία Γιαδανού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς εντούτοις προσπαθούμε, αυτό έχουμε ορκιστεί να κάνουμε, θα λειτουργήσουμε με βάση τον άξονα των αξιών μας και των αρχών μας και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να τους δώσουμε το χέρι για να ανεληχθούν και να βγουν μέσα από αυτό το μάτριξ. Ουσιαστικά τα βιβλία αυτά είναι ένας θησαυρός που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να μπει στη διαδικασία να τα μελετήσει, και από εκεί και πέρα ανοίγεται ένα τεράστιο λαμπρό πεδίο, γιατί δίνεται η δυνατότητα μέσα από την καλλιέργεια των αξιών να αποκτήσουμε μία πραγματική κοινωνία και μία πολιτεία που σήμερα δεν έχουμε, κύριε Σαλονίτη, την πολιτεία. Ουσιαστικά μέσα από τις 12 αξίες θα αποκτήσουμε την κρατεότητα για να εγκαθιδρύσουμε την πραγματική δημοκρατία, την πραγματική δημοκρατία. Τι θα πει δημοκρατία? Είναι η δύναμη των δημιουργημάτων, η κρατεότητα των δημιουργημάτων. Μάλιστα. Και πώς είναι δυνατόν να έχεις κρατεότητα, να αισθάνεσαι ικανός να πάρεις την πολιτεία στα χέρια σου, να αξιοθείς, να ασκήσεις διοίκηση
στην πολιτεία σου, εάν δεν έχεις αυτογνωσία και δεν ξέρεις ποιος είναι, από τι είσαι φτιαγμένος. Να πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για τις αξίες, τις 12 αξίες, που είναι η λογική, ελευθερία, αρετή, ισότητα, δίκαιο, αλήθεια, αισθητική, αρμονία, αυθονία, ανδρεία, ευδαιμονία, γνώθησε αυτόν. Είναι φοβερό πώς συνδέονται όλα αυτά πραγματικά. Τόση ώρα συζητάμε από το απόλυτα επιστημονικό μέχρι το απόλυτα αξιακό και συναισθηματικό και υπαρξιακό ζήτημα και πώς τελικά όλα αυτά συνδέονται, έτσι. Τελικά δηλαδή αυτό το έργο, κυρία Γιαδανού, όπως και όλος ο τρόπος που γράφει ο Αρτέμις Όρας, είναι ουσιαστικά συνδέει αυτές τις υποτίθεται διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά τελικά είναι το ίδιο πράγμα όλα αυτά. Έτσι, είναι όλα μαζί συνδέονται. Ακριβώς. Όλα συνδέονται. Αυτό. Τα πάντα. Ό,τι μας συμβαίνει, τα πάντα γίνονται νομοτελειακά για κάποιο λόγο. Άρα η πρόκληση του ανθρώπου είναι να μπορέσει να συνδέσει τη γνώση και να βγει μέσα από αυτό πραγματικά μια ανώτερη οντότητα, να το πω έτσι απλά. Έτσι, να φτάσει στη μεσότητα, όπως λέγανε και οι προγονείς μας. Και φυσικά όλο αυτό θα γίνει για να ανεληχθεί όλη η ανθρωπότητα. Έτσι δεν είναι, να ανεληχθεί ένας άνθρωπος, βεβαίως. Είναι ακριβώς έτσι. Αυτό είναι το σχέδιο. Άρα το πρέπει σχέδιο, ακόμα και αν ακόμα και αν κάποιος δηλαδή καταφέρει για τον εαυτό του να δει πράγματα, να αντιληφθεί και να ανεληχθεί, αν δεν ανεληχθεί και τους γύρω του, αν δεν ανεληφθούν όλοι μαζί, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο έτσι, δεν καταφέρνει κάτι έτσι ουσιαστικά. Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς ισχύει που λέτε. Ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι θα οριμάσουν οι συνθήκες και οι άνθρωποι θα νοήσουν αυτό το τεράστιο μεγαλείο που τους ανοίγεται μπροστά τους και θα κάνουν την υπέρβαση. Και όπως μιλάμε για σύνδεση όλων αυτών, κυρία Γιαδανού, εδώ κάπου έρχεται και συνδέεται με όλα αυτά ακριβώς και το έργο της Ελλήνων Συνέλευσης, για να κλείσουμε και την εκπομπή. Ακριβώς. Είναι ένα τελικά όλο αυτό, ε. Ναι, ακριβώς. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει αποτυπώσει τα 33 ελάνια αξιακά πρωτόκολλα στην ιδρυτική της διακήρυξη. Ουσιαστικά λειτουργεί με βάση τον ελάνιο άξονα αξιών και αρχών και τριών πολιτιακών νόμων. Δεν είναι απλά κάδρα που τα έχουμε στους τοίχους των γραφείων μας. Είναι αρχές, αξίες με τις οποίες βιώνουμε καθημερινά και προσπαθούμε με τον τρόπο αυτό να γίνουμε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα και να δώσουμε και το παράδειγμα και να καλέσουμε και όλους τους ανθρώπους να συμπορευτούν μαζί μας σε αυτό το τεράστιο ταξίδι. Πολύ ωραία, κύριε Γιαννού. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί σας σήμερα. Έτσι με πολύ λίγα λόγια και πολύ σύντομα, νομίζω ότι καταφέρατε να δώσετε έτσι μια γενικότερη εικόνα όλων αυτών και πώς συνδέονται και τι ρόλο παίζει αυτό το συγκεκριμένο έργο το οποίο σήμερα έτσι μας μιλήσατε, το Ελλάνιος Κόσμος 600, ένα έργο το οποίο μπορεί να το βρει κάποιος και στο ίντερνετ να το κατεβάσει δωρεάν ή αν θέλει να το αγοράσει σε μια πάρα πολύ όμορφη έκδοση που υπάρχει για το σπίτι του, όπως μαζί με αυτό και πάρα πολλές χιλιάδες σελίδες ακόμα γνώσεις που έχουν προσφερθεί από τον Αρτέμις Όρα και που μπορεί να τις βρει κάποιος στην σελίδα εθερικηγραφή.gr. Εμείς ό,τι και να πούμε, κυρία Σαλονίτη, είναι λίγο. Τι να πρωτοποιείς μέσα σε μισή ώρα, έτσι. Δεν είναι αδύνατο να αποτυπώσει κανείς όλες τις πληροφορίες. Υπάρχουν πολλά ακόμη μυστικά που δεν έχουμε αναφέρει. Οπότε αυτό που είπατε είναι μια πολύ καλή ιδέα για τους αναγνώστες μας, ιδιαίτερα αν έχουν τώρα περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να τον αξιοποιήσουν. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γιαδανού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Ελπίζω να έχουμε και σύντομα επαφή για να συνεχίσουμε είτε στο ίδιο θέμα είτε σε κάποιο παρεμφερές. Η τιμή και η χαρά ήταν δική μου, κυρία Σαλονίτη. Πολύ ευχαρίστως να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.